καλημερίζω έναν άνθρωπο ο οποίος τα τελευταία χρόνια πραγματικά δίνει μεγάλο αγώνα για τη σωτηρία ενός ναού. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και από μένα, ναι. Έχετε ακούσει να σας μιλάμε για την θαυματουργή, την Παναγιά, την κυρία Λιμανιώτησα, στην Ψαρή Φοράδα. Και να που έφτασε εκείνος ο χρόνος που μπορούμε να πούμε έχουμε εργολάβο. Έχουμε εργολάβο, πατέρα Νικόλαε, που είσαστε εφημέριο στην Ψαρή Φοράδα. Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Φυσικά και έχουμε, με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας, χθες πήγαμε στον ιστορικό ναό της Παναγίας και Λιμανιώτησας, όπως είπατε, ήρθε ο εργολάβος, συγκαταστάθηκε, ήρθαν οι φορείς από την περιφέρεια που θα επιβλέψουν το έργο, γιατί το έχουν χρηματοδοτήσει κιόλας και τους ευχαριστούν πάρα πολύ. Ήρθαν από την αρχαιολογία οι δύο αρχαιολόγοι, οι οποίοι θα επιβλέπουν και αυτοί το έργο, ο μελετητής που μας έκανε τη μελέτη στην Παναγία. Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι οι εργασίες αρχίσανε. Αρχίσανε, είναι βέβαια και μόνο στη μέση τώρα, δεν ξέρουμε τον καιρό πώς θα πάει, τι θα κάνει, αλλά πάντως αρχίσανε. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να είναι κοντά στον ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ένα χρόνο έχουν δώσει χρονικό περιθώριο. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξουν εντατικές, αν δοθούν τα έργα από τη μεριά του εργολάβου, ότι μπορεί να μην πάει και ο χρόνος, αν η δουλειά και ο καιρός θα επιτρέψει, θα πάει, θα είναι πιο σύντομη. Είναι ούτως ή άλλως αρκετά αυτά που θα πρέπει να γίνουν, πατέρα Νικόλαε, από την σκεπή, από τον προάβλιο χώρο, από το εσωτερικό του ναού. Όλο αυτό το διάστημα θα λειτουργεί ο ιερός ναός? Όχι, φυσικά. Έχουν μαζευτεί τα πράγματα, έχουν μπει στην αποθήκη, τα σκεύη που πρέπει να φύγουν από εκεί, τα σκοπότηρα, τα καλύματα της Αγίας Τράπεζας, να μην κουράζω τον κόσμο, έχουν πάει στη Γενική Εκκλησία. Ο ναός δεν θα λειτουργεί, δεν θα είναι επισκέψιμος, θα έχουν σκαλοσχές. Δεν μπορεί, λέει, να επισκεφτεί κάποιος τον ναό. Να πάει να δει τις εργασίες μπορεί. Ο χώρος είναι μεγάλος, ο προάβλιος χώρος εκεί, ναι, αλλά για να μπει μέσα, να ανάψει καντήλια και να σημειάσει, όπως το κάνουν οι άνθρωποι της περιοχής και όχι μόνο της περιοχής, και από άλλα μέρη, δεν θα μπορεί να μπει στο ναό, όχι. Μάλιστα. Έστω και από μακριά, να κάνει το σταυρό του και να δει μπορεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι. Και επισκέπτονται στον πρόβλιο χώρο. Η Παναγία είναι παντού. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και είναι μεγάλη δύναμή της και η χάρη της. Χαίρομαι για αυτές τις εξελίξεις. Φαντάζομαι να υπάρχει ικανοποίηση και στους κατοίκους της περιοχής γενικότερα. Αν και είπατε, και πολύ σωστά το είπατε, ότι δεν συγκεντρώνει πιστούς μόνο από τη γύρω περιοχή, δηλαδή Ψαρή Φοράδα, Άρβη, γύρω-γύρω, Βιάνο κλπ. Είναι πολύς ο κόσμος που έρχεται, αλλά εκεί οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι θα νιώθουν μια παραπάνω ικανοποίηση. Κυρία Δουλιαράκη, το να φτιαχτεί αυτός ο ναός ήταν όνειρο, έδωσε μια, ήταν ένας πόθος, ένας διακαής πόθος για τους κατοίκους να φτιαχτεί αυτός ο ναός. Και όχι μόνο για τους κατοίκους, για όλο τον κόσμο που επισκέπτεται τον ναό αυτόν. Και που έβλεπε τόσο καιρό το νερό να βγαίνει από την πόρτα. Σωστά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν θέλω πόσα, να κουράσω άλλο. Πόσα ρεπορτάζ δεν έχουμε κάνει και πόσες φωτογραφίες δεν έχουν βγει και μέσα από τα μίντια εδώ του ομίλου της Κρήτη TV. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ηρεμήσουμε μέχρι και να δούμε το ναό να παρουσιάζει μια άλλη εικόνα. Αυτό που με ευχαριστεί από τα πράγματα που έχω στο νου μου, αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι ο εργολάβος, και μπορώ να πω δημόσια το όνομά του, γιατί μου έδωσε το ελεύθερο να το πω το όνομά του δημόσια, ο κύριος Δασυλάκης που είχε αναλάβει το έργο, τον είδα ότι έχει μια θετικότητα προς το έργο και θέλει να το τελειώσει, να το φτιάξει, να το αναδείξει σύμφωνα με τη μελέτη, και όχι μόνο τον κύριο Βασιλάκη, όλους τους φορείς που έχουν ασχοληθεί με αυτό το έργο. Ας είναι λοιπόν αυτή μια θετική, μια ευχαριστή είδηση, με θετική άβρα, με πολύ πίστη, με πολύ χαρά, και μακάρι τέτοια να συνεχίσουμε να ακούμε για όλο το μήνα, γιατί το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη με αυτά τα οποία τρέχουν, πατέρ Νικόλαε. Σας ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσω
Συγγνώμη, να ευχαριστήσω και εσάς, γιατί εσείς συμβάλλατε στην ανάδειξη. Μη μου το κάνεις αυτό. Παπα-Νικόλα, μη μου το κάνεις αυτό. Άστο. Η χάρη της είναι μία, είναι μεγάλη, να μας βοηθάει όλους. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς εκεί κάτω. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βοήθειά μας, Παναγία.